Και 5, 4, 3, 2, 1. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Φάση. AORUS. Δεν χρειάζεται. Μπορεί και χρειάζεται, δεν ξέρω. Καλωσορίσατε στο review της 4080 Super. Για να δείτε τη συνέχεια, πηγαίνετε στο review της 4080 της απλής εδώ. Γεια σας. Ξεστή, υποτίθεται φθηνότερη από τη 4080 και αυτό την κάνει καλή. Και υποτίθεται... Ακούγομαι αρνητικός, αλλά την προτείνω. Okay, αλλά δεν είδα αν ισχύει στην Ελλάδα αυτό. Να πάω να δω τώρα λίγο στα γρήγορα. Θες να μας μιλήσεις πρώτα για αυτήν και μετά να πας να μιλήσεις τη τιμή. 4080 Super. Είναι η 4080 συν μερικά cores. Καμιά 15. Ίδια μνήμη, ίδια ταχύτητα. Γενικά είναι η 4080 και γράφει Super δίπλα. Αλλά να πούμε άλλα πράγματα. Okay. Γενικά, ναι, κράζουν όλοι ότι η συγκεκριμένη 4080 Super είναι μικρότερη διαφορά από όλες τις Super που βγήκανε. Αλλά... κατέβασμα στην τιμή, το οποίο θα το συζητήσουμε μαζί μετά. Βέβαια, να δούμε τι έχει κάνει η AORUS στη συγκεκριμένη υλοποίηση. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς ήταν οι προηγούμενες. Δεν ήταν τόσο μεγάλες. Ήταν τεράστιες, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλες. Δεν τις έχω ακόμα μαζί μου. Τη σύγκρινα με την 3090 μου, την EVGA, είναι σαν baby. Για να καταλάβετε λίγο αναλογικά, την έχω τώρα μέσα την κάρτα. Εδώ τελειώνει το PCI-Express, το bracket. Εδώ τελειώνει. Και έχει. Είναι επίσημα 4 και ίσως λίγο παραπάνω slots η κάρτα. Και όλα αυτά όχι επειδή είναι μεγάλη η κάρτα, γιατί η κάρτα είναι περίπου τόση που είναι μεγάλη για 30 ή 40 κάρτα, αλλά είναι η τεράστια ψύκτρα που έχει, η οποία έχει ιδιαίτερα πυκνά, από το φαίνεται λίγο περισσότερο, ιδιαίτερα πυκνά fins, έχει... Δεν θα κάτσω να μετρήσω τώρα. Πολύ καλή ψήξη. Να αναφέρω ότι σε όλα τα τεστ που κάναμε, όλα τα benchmarks που θα δείτε σε λίγο, δεν έπιασε πάνω από 70 βαθμούς. Να αναφέρουμε ότι. Μου λες, Μιχάλη Θοδωρής, σήκωσέ την. Πονάω. Πονάω. Να φέρω ζυγαριά. Ζυγαριά. Γραμμάρια, μηδενίζουμε. Και είναι 2,5 κιλά. 2,427. AORUS, έχεις βάλει πολύ και ψήξη εδώ πέρα, έτσι. Τα πάντα πάνω στην κάρτα είναι δυναμικά. Ψύχονται, είναι δυναμικά ψύχονται. Δυναμικά ψύχονται λοιπόν από αυτή την ψύκτρα. Από πίσω έχει αυτό το σύστημα που έχουμε μάθει όλοι πλέον στις νέες κάρτες που πάει, κάνει flow αέρας προς τα πίσω, που είναι καλή φάση. Αυτά τα fans φαίνονται 3, αλλά είναι 3 τεράστια, σχεδόν 120 άρια. Νομίζω είναι. Παίζανε 100 στάρια. Γιατί χωράνε. Περίμενε. Να πάω να φέρω και άλλα props. Εδώ είναι. Πήγαινε και άλλο διάλειμμα. Κοίτα, αυτό είναι 140. Ήταν. Στα πολύ γρήγορα. Input-output. 3 DisplayPort, 1 HDMI, τελευταίες εκδόσεις όλων, είμαστε κομπλέ εκεί πέρα. Για τροφοδοσία έχει το καινούριο, το High Powered PCI Express. Anyway, της Nvidia αυτό το... Δεν είναι της Nvidia, είναι το PCI Express το νέο το... Μαζί έρχεται η κάρτα με το 3 8 πίνα προς 1. Έτσι το χρησιμοποίησα, εγώ δεν έχω το τροφοδοτικό που έχει τώρα απευθείας. Προτείνουμε όλοι να πάρει το τροφοδοτικό που έχει κατευθείαν, ειδικά αν έχετε κάποια κτηνώδης κάρτα σαν αυτήν. Να αναφέρω ότι στα τεστ μου την κράζουμε 4080. Ήταν σε όλα λίγο πιο γρήγορη από τη 4080 που είχα τεστάρει πριν λίγο καιρό, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μικρή διαφορά στο hardware. Σε εκείνη την περίπτωση είχα έναν 12900 νομίζω που έκανα τεστ, τώρα έχω τον 5900 στο σπίτι που είναι λίγο χαμηλότερα gaming performance, αλλά για πιο professional πράγματα είναι σβέλτος τέλος πάντων. Οπότε και πάλι ήταν πιο γρήγορη, οπότε είναι γρήγορη κάρτα. Να αναφέρω το σύστημα, ένας 5900 overclocked, 64 GB RAM. Έχω resizable bar ανοιχτό, πολύ σημαντικό. Αν έχετε φρέσκες σύγχρονες κάρτες γραφικών, ανοίξτε resizable bar, δείτε πώς γίνεται και να το κάνετε. Και πάνω σε αυτά νομίζω θα πάμε στα benchmarks, στα αποτελέσματα, και μετά θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε λίγο για το οικονομικό, για ποιους είναι αυτή η κάρτα και αν την προτείνω ή όχι. Ωρε φίλε! Ναι, ξέχασα να μιλήσω για το κουτί. Λέει DLSS 3, ναι, όντως, Ray Tracing, όντως, Reflex Studio. Τι λέει για τους fans? 110 χιλιοστά. Δεν είναι 120 άριδες. Έχει και αυτό το περίεργο surface. Τα είπα όλα. Μπράβο, Giga. Έχει οθόνη. Την κρατούσα τόση ώρα και έλεγα μιλήσω για την οθόνη. Έχει οθονίτσα εδώ που παίζει ωραία cool. Έτσι κάθεται. Και επίσης δείχνει και stats, θερμοκρασίες και λοιπά της κάρτας. Οπότε καλή φάση. Εμένα μάλιστα επειδή κάθεται έτσι κάρτα στο κουτί μου, έχω περίεργο κουτί, την έβλεπα στο πλάι. Αλλά και πάλι ήταν πολύ αναγνώσιμα. Χρειάζεται τον driver και το application της AORUS για να παίξει το συγκεκριμένο. Ωραία, benchmarks. Έβγαλα και πρόσθεσα κάποια παιχνίδια. Φταίει κυρίως στο Game Pass, δεν έχει το Hitman 3 πλέον. Οπότε δεν έχει Hitman 3, δεν τα αγοράζω μόνο για benchmarks. Forza Horizon 5. Λοιπόν, χρησιμοποιώ το Extreme Preset και για τη συγκεκριμένη κάρτα και για όλες τις αντίστοιχες έβαλα 4K. Οκ, δεν έκανα 1340p. Ναι, για πάρα πολλά από αυτά τα παιχνίδια, ίσως να τα έπαιζα 1340p στη συγκεκριμένη κάρτα για να έχω τα παραπάνω frames κλπ. Αλλά θα καταλάβετε και θα δείτε ότι είναι playable 4K τα πάντα με αυτή την κάρτα. Ό,τι και να βάλεις παιδί αυτή τη στιγμή. Οπότε, όσοι είστε γνώστες, 1340p προσθέτετε κλπ. Έχουμε και λέμε με DLSS ανοιχτό στο performance 144 average FPS. Και μάλιστα με κνεύρισε γιατί το Forza είναι λίγο περίεργο στα μενού. Του είχα βάλει να μην έχει frame limit και είχε στην αρχή 144. Μετά έτρεξα 2-3 φορές το ίδιο τεστ. Απλά έτυχε να είναι 144 το average. Επειδή έχω 144 Hz οθόνη. Το DLSS στο quality έχασε. Ελάχιστα FPS, είχε 137 average FPS και το DLSS off, ετοιμαστείτε, έχασε ένα frame, 136, οπότε μπορείτε να καταλάβετε πόσο αξιοποιεί το DLSS. γενικά το Forza είναι ένα παιχνίδι, ένας τίτλος που είναι playable με οτιδήποτε κάρτες και είναι τα μεγαλύτερα νούμερα που έχω δει σε οποιοδήποτε benchmark με αυτή την κάρτα, οπότε αυτό λέει κάτι. Πάμε στα 3D Mark για τα πιο νερντάκια, graphic score για όλα τα όσα έχουν τέλος πάντων, χρησιμοποιούν το graphic score και όχι το overall score. Speedway έβγαλε 7.384 που είναι κάτω από 1000 πάνω από την 4080, η 4080 είχε 6.600 περίπου. Port Royal 18.135 και Timespy Extreme πλέον κάνω 14.152 graphic score. Μετά έπαιξα για τα υπόλοιπα νερντάκια Superposition, χρησιμοποιώ τα δύο presets 1080p Extreme που έβγαλε 16.928 και 4K Optimized Superposition 23.045. Όλα αυτά rasterize και λοιπά είναι λίγο πάνω από τις 4080 και να αναφέρω, μιας και έχουμε έτσι, δεν βάζω στα graphs άλλες κάρτες που έχω κάνει στο παρελθόν και αναφέρω λίγο άποψη γιατί δεν είναι σωστή σύγκριση με διαφορετικές ηλικίες drivers που κάνω εγώ κάθε κάποιους μήνες τέλος πάντων reviews, να συγκρίνω άλλες κάρτες. Οπότε απλά το αναφέρω, την που έχει κάνει, αλλά μην το παίρνετε. Παράδειγμα, κάποιοι μεγάλοι reviewers, να ξέρετε, κάθε φορά που βγαίνει μια καινούργια κάρτα, κάνουν retest με τελευταίους drivers και με το ίδιο hardware όλες τις κάρτες που είναι συγκρίσιμες. Εγώ δεν έχω αυτή την πολυτέλεια να το κάνω, οπότε απλά σας το αναφέρω φιλικά. Εντάξει, η 7900XTX λοιπόν, να αναφέρουμε στο 4K Optimized, ήταν 22.467. Είχε δηλαδή λιγότερο από 1000 πόντους διαφορά, είναι πάρα πολύ κοντά σε rasterized performance με την 7900 XTX, την κάρτα σου. Λοιπόν, Cyberpunk. Έπαθα πλάκα με το Cyberpunk, καταρχάς πανέμορφο. Λοιπόν, στα settings που λογικά θα το έπαιζα αν είχα τεράστια 4K οθόνη, δηλαδή RT Ultra το preset και DLSS το performance, έβγαλε 82,72 average FPS. Με DLSS off εντελώς, 29.48, σχεδόν 30 FPS με RT Ultra χωρίς DLSS, 4K. Είναι το μεγαλύτερο νούμερο που έχω δει. Μετά, το DLSS σε quality 55,65, κοντά στα 60 δηλαδή. Και RT off χωρίς Ray Tracing και το Ultra Preset, σκέτο, 54,66. Επίσης εντυπωσιακό performance όσον αφορά το rasterized performance. Να αναφέρω ότι εγώ αν είχα αυτή την κάρτα λογικά θα παίζα 1440p και το DLSS στο quality που θα ήταν πάνω από 85 fps. Που για τέτοιο τίτλο νομίζω είναι πολύ ωραία εμπειρία, ειδικά για το πόσο όμορφο είναι. Επέστρεψε τώρα το Far Cry 6. Το Far Cry 6 έχει DXR και FidelityFX και ήθελα να βάλω εδώ τι θα παίξει με τη συγκεκριμένη κάρτα, οπότε το έβαλα πάλι το benchmark εκεί πέρα. 4K, χωρίς τα HD textures, δεν τα έβαλα γιατί ήταν 20 GB. Κύριος. 4K Ultra Preset, χωρίς DXR τίποτα, 137 average FPS και με DXR και FidelityFX και τα 4 effect ανοιχτά, 106. Δηλαδή έχασε 11 FPS από όλα αυτά τα φεδάκια που δεν είναι με τα AI και τα δικά της Nvidia, αλλά νομίζω ότι μια χαρά προσθέτοντας όλα αυτά τα φεδάκια πήγε η κάρτα. Αυτά από benchmarks, αφήστε σχόλια για να συζητήσουμε από κάτω και τώρα θα βάλω μια παύση για να δω πόσο κάνει στην ελληνική αγορά. Ξεστή. Όχι, θα γίνω λίγο πιο τηλεοπτικός, γυρνάω την πλάτη στο κοινό μου. Είναι δυνατόν, ναι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Γενικά η 4080 Super στην ελληνική αγορά, παράδειγμα, η Windforce που είναι η λιγότερο clocked έκδοση της Gigabyte είναι σε 1153, με 1267 να είναι η Super Gaming, που είναι πάλι της Gigabyte, δεν είναι η AORUS η κατηγορία. Δείτε την περιγραφή, γιατί θα έχουμε link με, που μπορείτε να τη βρείτε τη συγκεκριμένη και με τη τιμή της. Να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή οι αντίστοιχες 40-80 απλές στην ελληνική αγορά είναι 2 εκατοστάρικα πάνω. Οπότε βάσει αυτού προτείνεται από τον Δημήτρη. Big Lad approves. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Να αναφέρω και κάτι άλλο. Ανέφερα πριν, όταν μιλούσα για την ψήξη, ότι η κάρτα δεν πέρασε τους 70 βαθμούς. Επίσης, αναφέρω ότι η κάρτα μπούσταρε στα 2800 σταθερά. Επίσης, είναι ικτίνος, που σημαίνει ότι με αυτή την ψήξη γενικά. Όσο και να τη ζόρισα, γιατί έβαλα και βάζω καμιά φορά Superposition να παίζει, που το Superposition ήταν το benchmark μαζί με το Fire Strike, αν δεν κάνω λάθος, που χτυπήσανε τα clocks τα πιο ψηλά clocks, γιατί δεν είχε τα AI και DLSS και τις βλακίες να λίγο να χρησιμοποιούν τα AI cores, οπότε there you go. Δεν κουνήθηκαν τα clocks καθόλου όταν την πούσαρα την κάρτα. Αυτά, γενικά, είσαι enthusiast gamer που θες να κάνεις ένα top 5 υπολογιστή αυτή τη στιγμή με το τελευταίο γρηγορότερο ή γρηγορότερους CPUs για gaming, να την πάρεις. Γενικά είμαστε στη φάση, το νου σας, που δεν προτείνω κάποιος να πάρει ένα mid-range CPU και μια high-end κάρτα, γιατί θα χάσεις επιδόσεις από αυτό. Ειδικά αν δεν πάρεις 4K τεράστια οθόνη. Πολλοί το κάνουν αυτό. Παίρνουν φθηνή οθόνη, φθηνά επεξεργαστή, RAM και λοιπά και μητρική, και βάζουν ένα τέτοιο κτίνος από πάνω. Και αυτή βαριέται. Γιατί κάνει bottleneck τον επεξεργαστή, γιατί η οθόνη δεν έχει την ανάλυση να τραβήξει όλο αυτό το performance. Γενικά. Και αν δείτε ότι έχετε αργό CPU και πήρατε γρήγορη κάρτα και περιμένετε να κάνετε αναβάθμιση στον επεξεργαστή, πρόταση: ανεβάστε την ανάλυση. Παίζει να πάει καλύτερα το παιχνίδι. Το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, το αναφέρω γιατί. Έτσι, ναι. Αυτά. Αν ξέχασα κάτι, θα πάτε στην περιγραφή, θα βρεις στο Discord και θα μπεις μέσα να ρωτήσεις εκεί στο tech chat ό,τι γουστάρεις, και θα πατήσεις εδώ να δεις το βίντεο που σου προτείνει ο Θόδωρος και εδώ να κάνεις subscribe. Φεύγω.